πάνω του. Είσαι ασπίδα. Γενικά άνθρωπος που είσαι ασπίδα για τους δικούς σου ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Νομίζω και αυτό βγάζεις και από ό,τι έχουμε ακούσει και από φίλους σου. Είσαι άνθρωπος που είσαι υπερπροστατευτικός με τους αγαπημένους σου. Ασυναίσθητα το κάνω όμως. Γιατί όμως? Μου βγαίνει σαν... Πάντα έτσι σου. Ναι, φυσική εξέλιξη, χαρακτήρα. Ναι, σαν ανάγκη. Ανάγκη, το έχω ανάγκη να είναι. Δική σου ανάγκη. Ναι, ναι, ναι. Εσένα υπήρχε κάποιος που να σε προστάτευε, να ήταν από πάνω σου όσο μεγάλωνες, ρε παιδί μου? Νομίζω πως όλοι μας έχουμε την οικογένεια έτσι σε πολύ πρώτο πλάνο, σε πολύ πρώτο ρόλο στη ζωή μας. Η μητέρα. Ήταν υπερπροστατευτική, μητέρα, βράχος, εκτός από υπερπροστατευτική, βράχος. Εντάξει, φορεί μας έξω, υπάρχει να έρθω. Δεν είπες της μητέρας σου ότι θα έρθεις? Εσύ πήρα ένα τηλέφωνο, πάλι σίγουρα. Να σου πω, η μητέρα σου πέρασε δύσκολα έτσι, με ένα θέμα της υγείας της και τώρα είναι καλά, έτσι. Είναι καλά, χτύπα ξύλο για όλες τις μανούλες του κόσμου. Για όλες τις μανούλες του κόσμου, χτύπα ξύλο και... Είστε έκο, το ξύλο. Πώς το βίωσες εσύ, Ρόδοτε μου, δίπλα από τη μαμά σου? Γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι. Αναπάντεχο. Αναπάντεχο να είναι κάτι σε πολύ δικό σου άνθρωπο. Ήτανε θέμα καρδιάς. Καρδίας, ναι, ναι, ναι. Καρδιάς. Ναι. Αλλά με... με αγώνα και πολύ προσευχή. Και πίστη. Πολύ σημαντικό. Δύναμη της πίστης. Πιστεύεις πάρα πολύ. Ναι, μα και εγώ τα είχα, και εγώ είχα περάσει πολύ, σε πολύ μικρή ηλικία και το έχω σαν φάρο. Αυτή την έτσι, εμπειρία της ζωής μου την έχω σαν φάρο. Σε τι πολύ, ακριβώς, πολύ, γιατί φωτισμένο. Ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει? Το έχω πει γενικά, ενώ δεν είναι κάτι που δεν το λέω. Είχα όγκο στα νεφρά, πολύ μικρό, στα 10 μου. Και ήταν μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου, γιατί ξαφνικά βρέθηκα από την Κύπρο να είμαι στο Λονδίνο, σε νοσοκομείο. Αλλά το θυμάμαι πλέον ως μια πολύ 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 γλυκιά αναμνήση, όσο και παράξενο για να ακούγεται αυτό. Για να λες γλυκιά, είναι πολύ παράξενο. Είναι παράξενο, αλλά πλέον είναι μια ανάμνηση που δεν είναι αρνητική, αν μη τι άλλο, στο μυαλό. Γιατί το ξεπέρασες όμως αυτό? Γιατί το ξεπέρασα αφενός και αφεντέρου, γιατί μπορώ και πλέον να μιλώ και να το λέω ανοιχτά. Για να νιώσω καλύτερα. Για να βοηθήσω, ναι. Δεν είναι ο κάθε άνθρωπος μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί μπροστά από μια μεγάλη δοκιμασία και πρέπει να είναι αυτόματα δυνατός. Αν δεν είναι, πρέπει να υπάρχουν μια αγκαλιά, ένα χέρι, ένα στήριγμα. Πόσο μάλλον όταν είσαι 10 στην ηλικία, σε πολύ τρυφερή ηλικία. Ναι, ναι. Και τα θυμάμαι, ξέρεις, δεν είναι 3-4 που δεν έχεις εικόνες. Δεν αντιλαμβάνεσαι όσο πιο μικρός είσαι, δηλαδή σοβαρότητα της κατάστασης. Τα 10 σου ήξερες ακριβώς τι ήτανε? Ναι. Ναι, αλλά δεν ήξερα τη διαδικασία. Ναι, αλλά μου είχαν εξηγήσει. Ναι, ναι, ναι. Πώς διαγνώστηκε αυτό όμως? Ήταν ένα καλοκαίρι που είχα πάρα πολλούς πονοκεφάλους καθημερινά. Οι μικρανίες όμως, από το ένα μικρό διάστημα στο άλλο, ας πούμε. Και πολύ ψηλή πίεση. Θυμάμαι είχα 18 πίεση το ψηλό, που είναι πολύ αφύσικο. Αλλά 18 πίεση, 17. Και θυμάμαι είχε πάρει η μητέρα μου στο γιατρό και λέει: κάτσε να ξαναπιάσω, γιατί νομίζω κάτι λάθος γίνεται. Και ήταν έτσι ξαφνικά. Σου δώσε συμπτώματα όμως. Ναι, συμπτώματα. Και η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Είναι η έγκαιρη, αν μη τι άλλο, διάγνωση. Να πεις, δεν είναι, το να πεις να μου περάσει. Να το αγνοήσεις. Να το αγνοήσεις, και αν παίξεις πελό, να το πω έτσι, μπράγα. Είναι έγκλημα. Πρέπει να το ψάξεις. Αν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, ακόμα και το πιο απλό. Ένας πονοκέφαλος, ρε παιδί. Ναι, μην γίνουμε όμως και το άλλο ακρό, ρε. Ναι, όχι κατά φαντασία. Ναι, ναι, ναι. Όχι μικρό, να βρούμε στους γιατρούς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, κατά φαντασία ασθενής. Όχι, να μην φτάσουμε αυτό το σημείο. Εγώ ξέρω κόσμο που ταλαιπωρείται από το ότι είναι κατά φαντασία. Βεβαίως. Γιατί νομίζεις ότι είμαι το παραμικρό. Εγώ νιώθω ότι είμαι στα πρόθυρα. Πραγματικά σου λέω. Ότι είμαι πολύ κοντά σε αυτόν τον επίπεδο να πόνω κάτι και να νομίζω ότι είναι το χειρότερο πράγμα που συμβαίνει. Γιατί ακούμε τόσα πολλά. Ναι, αλλά σε βασανίζει τούτο το πράγμα. Δηλαδή όταν σου συμβαίνει, σε βασανίζει. Φοβάσαι. Έχει περάσει, παιδιά, από μια τέτοια μεγάλη δοκιμασία. Το παραμικρό σε φοβίζει και προσπαθεί έτσι. Με το παραμικρό να τρέξει απλά για να σου πει ο γιατρός ότι είναι όλα καλά. Ακόμα και να μην έχει περάσει, μπορεί να σου συμβαίνει. Μπορεί, αλλά πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει μια τέτοια κατάσταση, είσαι πιο επιφυλακτικός.
και προσέχεις περισσότερο, νομίζω. Χαλάρωσες μετά από όλο αυτό. Πόσο καιρό πήρε? Αρχικά ήταν 3 μήνες. Ήμουν έκτη δημοτικού, ξεκίνησε η χρονιά, δεν ήμουν εγώ. Δύσκολα. Ναι, δεν είχα πάει σχολείο. Επέστρεψα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μετά ξαναπήγαινα και μέχρι τα 22-23 πήγαινα για check-ups. Α, ναι. Όταν πλέον επέστρεψα Κύπρο και ξαναβουλεύω. Έγινε αφαίρεση του νεφρού. Έγινε αφαίρεση του νεφρού. Του όγκου. Κάθε φορά που πήγαινε για check-up, τι σκεφτόσουν, γιατί σκεφτόσουν όταν έφευγες. Να τα μας πάλι, ξανά τα ίδια, αλλά είχε γίνει πλέον ρουτίνα.